Ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας είναι κοντά μας, ο συνδικαλιστής αστυνομίας. Καλημέρα σας. Ένας από τους ανθρώπους που κυνηγούν το έγκλημα σε όλα του τα επίπεδα. Και θέλουμε καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα για αυτό το μεγάλο φάκελο που κατέθεσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στον Άγιο Πάγο με τα ονόματα της ελληνικής μαφίας. Όταν ακούει κανείς 500 ονόματα, όταν ακούει κανείς ότι ο Χρυσοχοΐδης παρέδωσε ένα φάκελο με ολόκληρη ανάπτυξη, με τη διάρθρωση της ελληνικής μαφίας, λέει, ρε παιδιά, τι κάνουμε για όλο αυτό? Δηλαδή, η ελληνική νύχτα, η ελληνική ζωή είναι μοιρασμένη σε δύο τοπία, στο τοπίο της ημέρας και στο τοπίο της νύχτας, όπου στο δεύτερο τοπίο δουν ανεξέλεγκτες συμμορίες με τεράστιους τζόγους, με συμβόλαια θανάτου, με μαφίες, με οικογένειες, με ανθρώπους αδίστακτους που περίπου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό συμβαίνει, κύριε Μπαλάσκα. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς ο κύριος Χρυσοχοΐδης κατάλαβε, αντελήφθηκε αυτός και οι συνεργάτες του, ότι έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Κατάλαβε λοιπόν αυτό που φωνάζουμε συνέχεια. Εγώ είμαστε πολλά χρόνια που συνεργαζόμαστε, κύριε Παυλόπουλο, ξέρετε, το λέω από τα πρώτα μου συνδικαλιστικά χρόνια, ότι το ποινολόγιο δεν επαρκεί από τη στιγμή που κάνει όλες τις πράξεις η ελληνική αστυνομία για να προβεί σε συλλήψεις και φυλακίσεις. Από εκεί και πέρα κατάλαβε ο υπουργός ότι πλέον διαιωνίζεται μια κατάσταση. Καλημερίσουμε και τον κύριο Μπαλάσκα, συγγνώμη. Τον κύριο Μαρακάκη. Τον κύριο Μαρακάκη που είναι κοντά μας. Τον Αϊθαλή, κύριο Μαρακάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, αφού έφτασε ο κόμπος στο κτένι και πλέον δεν μπορεί να διαχειριστεί το πράγμα η ελληνική αστυνομία, διότι οι συλλήψεις είναι εκατομμύρια την τελευταία 20 ετία. Εκατομμύρια συλλήψεις έχουμε κάνει, αλλά αυτοί δρούν ανενόχλητοι, είναι και κινούνται μέσα στη νύχτα, βγάζουν εκατομμύρια από την πορνεία, τα ναρκωτικά και ιδιαίτερα από τα καταστήματα τα οποία απειλούν και φοβίζουν τους καταστηματάρχες, από αυτό που λέτε και εσείς δημοσιογράφοι, τα παίρνουν από τα μαγαζιά. Και η ελληνική δικαιοσύνη πλέον ας αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Όμως είναι θέμα δικαιοσύνης ή εδώ έχουμε, επειδή έχουμε να κάνουμε με πανίσχυρους ανθρώπους που διακινούν τεράστια ποσά και μαζί έχουν και την επιβολή του φόβου μέσω των όπλων, εξασφαλίζουν και ασυλία, κύριε Μπαλάσκα? Δεν νομίζω σε ένα πολιτισμένο κράτος, σε μια πολιτισμένη πολιτεία, ότι υπάρχει ένας πολίτης ο οποίος είναι πιο ισχυρός από το ίδιο το κράτος, από την ίδια την πολιτεία. Δεν νομίζω. Άρα λέτε, χρειάζεται η πολιτεία να πάρει την απόφαση να καθαρίσει το τοπίο, αυτό λέτε? Βεβαίως. Βεβαίως. Να καθαρίσει με αυτή τη γάγκρενα, να σταματήσει με αυτόν τον καρκίνο. Αυτός ο καρκίνος είναι χρόνια, έχει φέρει πάρα πολλούς νεκρούς, έχει φέρει παράπλευρες απώλειες, έχουν κλάψει παιδάκια. Δηλαδή, αν σας πούν, αποφασίσαμε να τελειώσουμε με την τάδε οικογένεια ή την τάδε συμμορία, ξέρετε που να πάτε? Και χρειάζεστε την κάλυψη της πολιτείας και της δικαιοσύνης, ότι όταν κάνετε τη δουλειά σας, αυτό θα φτάσει μέχρι τέλους? Να το ξεκαθαρίσω, αυτοί οι τύποι εμάς μας φοβούνται. Μας φοβούνται και μπροστά μας είναι μόνο τα αυγά, δεν κάνουν μπροστά μας. Είναι πουλερικά μπροστά στους αστυνομικούς. Αλλά θέλω να σας πω ότι τότε με την κίνηση Χρυσοχοΐδη... βλέπουν πολύ, κύριε Μπαλάσκα, για να έχουμε όλα με αυτά την τα κίνηση Χρυσοχοΐδη καταδεικνύεται, ναι, ότι η αστυνομία έχει κάνει, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια συλλήψεις και εκατομμύρια δικογραφίες, οι οποίες έχουν πάει όλες στη δικαιοσύνη. Και αυτή πάλι είναι έξω ανενόχλητη. Έχει περίπου 500 ονόματα ο φάκελος που παρέδωσε ο κύριος Υπουργός, από ό,τι όσο γνωρίζω, όσο έχω ενημερωθεί. Αυτή είναι η λεγόμενη σκληρή, οι οποίοι είναι γεμάτοι και αλλημένοι με λάδι και συνεχώς ξεγλιστρούν από το σύστημα. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει το σύστημα στην προκειμένη περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να πάνε και να πληρώσουν και να σοφρονιστούν και να σταματήσουν να κάνουν αυτές τις πράξεις. Λοιπόν, δεν μπορείς 20 χρόνια να σκοτώνονται στη μέση του δρόμου, να σκοτώνει ένας τον άλλο, να βγαίνουν καλάσνικο, να υπάρχει Greek Mafia, αλβανική μάφια, γεωργιανή μάφια μέσα σε μια Ελλάδα 9 εκατομμυρίων, 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πιστεύω ότι έφτασε πραγματικά ο κόμπος στο χτένι και πρέπει αυτό να σταματήσει. Όταν όμως τα δικά μας πλέον μέσα δεν επαρκούν, γιατί τα δικά μας μέσα είναι σε πιάνω, σε κάνω δικογραφία και σε πάω στην ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Μαρακάκη, συγγνώμη, κύριε Μπαλάσκα, έτσι όπως τα περιγράφει ο κύριος Μπαλάσκας, ναι, είναι τα πράγματα? Λοιπόν, αυτό που περιγράφει ο κύριος Μπαλάσκας είναι μία πλευρά
του νομίσματος. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλές δικογραφίες, παραπέμπονται, έχουμε θεσμούς. Πολλοί άνθρωποι είτε είναι προσωρινά κατούμενοι, είτε προφυλακίζονται, είτε εκτείουν ένα μέρος της ποινής. Αργότερα βγαίνουν έξω και τους βλέπουμε να ξανασυλλαμβάνονται, ενώ εκκρεμούν δικογραφίες εις βάρος τους. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τους δικαστικούς θεσμούς μας. Αυτό όμως για το οποίο πιστεύω εχθές ότι όθησε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, συνοδευόμενο από τον κύριο Τζεφέρη, να υποβάλουν ακόμα μία έκθεση στον Άριο Πάγο, θυμίζω ότι αυτό παραδοσιακά γίνεται πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, δεν έγινε πρώτη φορά. Ωστόσο, η χθεσινή αυτή κατάθεση υπομνήματος από τον κύριο Χρυσοχοΐδη θεωρώ ότι είναι μία πίεση, είναι μία αίτηση προς τις δικαστικές αρχές να μην δείξουν πλέον αυτή την ευελιξία που έχει καταδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί, κύριε Μαλακάκη, μου τη δείχνουν? Αν υπάρχει η ευελιξία αυτή που διαπιστώνεται και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, θέλω να ρωτήσω, έχει λάθος κάθε πολίτης, ο οποίος είναι στοιχειοδός κακύποπτος, να θεωρεί ότι αυτή η ευελιξία δεν επιδεικνύεται εκ λάθος ή τυχαία? Μιλούσα πριν από δύο μέρες με υψηλό βαθμό στέλεχος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι μου περιέγραψαν πώς από την προηγούμενη κυβέρνηση και κάποιους τεχνικούς υπήρχε αίτημα να δοθεί η δυνατότητα στις φυλακές Κορυδαλλού να έχουν πολύ καλύτερο σήμα, ώστε να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο μέσω Skype και να κατεβάζουν ταινίες στα κινητά τους. Ποιος? Ενώ ως γνωστόν, δεν επιτρέπεται μέσα στο πλαίσιο σοχρονισμού. Γιατί αυτό που λέτε είναι τουλάχιστον εξωφρενικό. Κι όμως συνέβη. Όχι, έχω και συνέχεια. Κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου, γιατί δεν θα έχετε και πολύ χρόνο, δεν θα έχουμε πολυτέλεια. Αυτό το οποίο σας περιγράφω είναι κοινός τόπος. Όταν συλλαμβάνεται ένας κατηγορούμενος για κακουργήματα, το πρώτο που ελέγχουν είναι τα κινητά του, με εισαγγελική διάταξη. Ναι, ναι. Τις περισσότερες φορές οι επικοινωνίες είναι μέσα από τον Κορυδαλλό. Ναι, ναι. Τι θα πούμε τώρα? Θα το βάλουμε κάτω από το χαλί? Δεν γνωρίζουμε ότι έχουν όλοι οι κρατούμενοι στον Κορυδαλλό κινητά? Αυτό, σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αυτό έχει διάφορα επίπεδα, κύριε Μαλακάκη. Γιατί όταν μου λέτε ότι σας είπε κορυφαίος τέλεχος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας... Πάμε λοιπόν στο βασικότερο επίπεδο από όλα, κύριε Παυλόπουλε. Για πάμε. Η κίνηση, θεωρώ, ευθέως του κυρίου Χρυσοχοΐδη έχει να κάνει με δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι αυτό που έδειξε προηγουμένως ο κύριος Μπαλάσκας, ότι δηλαδή το κοινό λεγόμενο, εμείς τους πιάνουμε και αυτοί μετά από 1-2 χρόνια είναι πάλι έξω με ένα σωρό δικογραφίες στην πλάτη τους. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις τόσο καλά τσιμεντωμένο το έγκλημα έξω στην κοινωνία, αναγκαστικά δηλητηριάζονται και οι θεσμοί. Και εννοώ νοήτο. Είναι αδιανόητο ένας καταζητούμενος να εκκρεμεί εις βάρος του δικογραφία για κακουργήματα από το 2011 και να μην έχει παραπευθεί ακόμα, να μην έχει γίνει ακόμα το ακροτήριο. Άλιστα. Δεν γίνεται τυχαία, λέτε αυτό? Άλιστα. Φυσικά και δεν γίνεται τυχαία. Τώρα, αν αυτό έχει να κάνει με επίρρους αστυνομικούς ή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βάζουν αυτές τις δικογραφίες κάτω από το χαλί, αυτό είναι κάτι στο οποίο θα ήθελα να πιστεύω ότι χθες ο κύριος Χρυσοχοΐδης με την κίνησή του χτυπάει το καμπανάκι στους ανώτερους, στους ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς, ώστε πλέον να έχουμε το νου μας όλοι, διότι εκεί έξω σκοτώνονται. Αυτό θα βόλευε κάποιους, το ότι αλληλοσκοτώνονται. Ναι, ναι. Όμως πρέπει αύριο μεθαύριο να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο και να μην έχουμε ανασφάλεια. Κύριε Μαρακάκη, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για άλλη μέρα. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρακάκης. Είναι σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Μαρακάκης. Κυβερνητικός τέλεχος παρενέβη σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να έχουν καλό σήμα, λέει, στο Κορυδαλλό. Ακριβώς. Και καλό Skype και καλό να κατεβάζουν ταινίες.